πάμε και θα έχουμε ζωντανή σύνδεση, η οποία θα αφορά βέβαια τις αντιολισθητικές αλυσίδες και το γεγονός ότι από σήμερα έως και τον, από 1η Οκτωβρίου για να είμαι ακριβής, έως και τον Απρίλιο είναι υποχρεωτικές για κάθε οδηγό σε κάθε όχημα. Θέλω λίγο να πάμε να δούμε και να σχολιάσουμε κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν τους ελέγχους της ελληνικής αστυνομίας, τους εβδομαδιαίους ελέγχους της ελληνικής αστυνομίας σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 9.159 οχήματα, είναι από 25 Νάτου έως 1η Οκτωβρίου, και βεβαιώθηκαν 2.116 παραβάσεις. Πάμε τώρα στην ουσία. Ποια είναι η ουσία? Ότι οι έλεγχοι της αστυνομίας τι δείχνουν? Ότι ότι βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα 283 κλήσεις, για μη χρήση προστατευτικού κράνους 172, αντικανονική ελιγμή 90, οδήγηση υπό την επίδραση υινοπνεύματος αλκοόλ, δηλαδή 74 κλήσεις βεβαιώσεις, και μη χρήση ζώνης ασφαλείας 73. Υπερβολική ταχύτητα, προσέξτε, είναι στο χέρι μας. Υπερβολική ταχύτητα 283 βεβαιώσεις. Κατά κάποιο τρόπο, μάστιγα για τους οδηγούς της Κρήτης. Ο καθένας μπορεί να βγάλει βέβαια τα δικά του συμπεράσματα, ενώ έχουμε και άλλες βεβαιώσεις. Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 52, χρήση κινητού τηλεφώνου 39, αντικανονικό προσπέρασμα, ακολουθεί παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, περνάμε με κόκκινο δηλαδή, και λοιπές παραβάσεις 1272. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Για το θέμα των αντιολισθητικών αλυσίδων θα μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Μεϊμαράκη, εκπαιδευτή οδήγησης. Αλλά κύριε Μεϊμαράκη, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Σας δίνω τώρα την πάσα με τα στοιχεία που παρουσιάσαμε αναφορικά με την υπερβολική ταχύτητα. Πρώτη παράβαση τη βδομάδα που, την περασμένη εβδομάδα, τελευταία εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο. Όπως πολύ σωστά είπατε, τα άκουσα και εγώ και τα διάβασα όλα αυτά τα στοιχεία από τον ελέγχο που γίνανε. Σκεφτείτε ότι πιάσαμε τόσους, γιατί ελέγξαμε τόσους. Πόσοι λοιπόν άλλοι ήταν που δεν ελέγχτηκαν? Άρα τα νούμερα είναι πολύ 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 μεγαλύτερα και η παραβατικότητα εδώ, ειδικά στο νησί, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και όπως πολύ σωστά είπατε, πρέπει να βάλει νερό στο κρασί του καθένα, να σκεφτεί ότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να εμπλακεί σε ένα τροχαίο ατύχημα. Όπως έχω πει πολλές φορές, οι τρεις στους τέσσερις θα εμπλακούμε καθ' όλη την οδική μας καριέρα, αν θέλετε έτσι. Και θέλει να βάλουμε το νερό στο κρασί μας, γιατί έτσι που πάμε θα συνεχίσουμε από το 43, θα συνεχίσουμε να ανέβουμε. Που δεν πρέπει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα μας που έχει να κάνει με την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων και την τοποθέτησή τους μέσα στο όχημα από 1η Οκτωβρίου μέχρι και τον Απρίλιο. Μία εξέλιξη νομίζω που άργησε να έρθει και ζήσαμε δύσκολες στιγμές για να πάρθει αυτή η απόφαση κεντρικά. Πολύ σωστά, η νομοθεσία εξ αρχής ξεκίνησε και έλεγε ότι από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Απρίλιο θα πρέπει όλα τα αυτοκίνητα να φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή αντιολισθητικά βοηθήματα, όπως μπορεί να είναι, ας πούμε, οι κουβέρτες που έχουμε εδώ πέρα να τις δείξουμε, ναι, ή ακόμα και τα χειμερινά λάστιχα που χρησιμοποιούν βόρειες χώρες όπως η Γερμανία, η οποία έχει πολλούς μήνες κακοκαιρία και παγωνιές. Διορθώθηκε ένα μικρό προβληματάκι που υπήρξε όσον αφορά τη μονιμότητα, θα πρέπει να το έχω δηλαδή από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Απρίλιο μέσα στο όχημα. Άλλαξε και είπε η νομοθεσία πλέον, λέει ότι όταν θα γίνεται από τις αρχές πρέπει να γίνει η σχετική ανακοίνωση, τότε εγώ θα είμαι υποχρεωμένος να έχω αυτόν τον εξοπλισμό στο όχημά μου. Εκεί τώρα που θέλω να πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, να δείτε ότι ο χώρος που καταλαμβάνουμε μέσα στο αυτοκίνητό μας, είτε αλυσίδες επιλέξουμε, είτε χιονοκουβέρτες επιλέξουμε, είναι πάρα πάρα πολύ μικρός. Οπότε δεν νομίζω ότι αξίζει να ασχολούμαστε με αυτό. Καλό είναι τώρα, χειμερινή περίοδος έρχεται. Εδώ στο νησί μας, παλιότερα είχαμε γενικότερα πολύ καλό καιρό. Τα τελευταία χρόνια βλέπετε κάτι ξεσπάσματα που έχουμε, κάτι καιρικά φαινόμενα κυριολεκτικά ακραία, που χιονίζει ακόμα και μέσα στην πόλη μας. Άρα λοιπόν, μια που δεν πιάνει και χώρο, καλό είναι να το έχουμε στο αυτοκίνητό μας. Κακό δεν κάνει. Μια μικρή επένδυση της τάξης των 50 ευρώ, ας πούμε, μπορεί να μας βγάλει από μια δύσκολη στιγμή και να πραγματικά να μην κινδυνεύσουμε, αν τις έχουμε. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στο πώς τις χρησιμοποιούμε, να περάσουμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Πολύ ωραία. Θα περάσουμε στο πρακτικό κομμάτι. Έχω να σας δείξω εδώ πώς θα τις τοποθετήσουμε. Αλλά πριν δείξω πώς θα τις τοποθετήσουμε, θέλω να πω το εξής. Θα πρέπει λοιπόν ο κάθε ιδιοκτήτης οχήματος να δει τι αλυσίδες πρέπει να πάρει. Αυτές είναι σαν τα παπούτσια του ανθρώπου, σκεφτείτε. Έχουν διάφορα νούμερα. Άρα λοιπόν θα πρέπει πρωτίστως να δούμε ποιοι είναι οι κινητήριοι τροχή του αυτοκινήτου μας, αυτοί δηλαδή που δίνουν κίνηση, γιατί εκεί θα πρέπει να τοποθετηθούν και να πάμε σε ένα κατάστημα το οποίο πουλάει τέτοιου είδους εξοπλισμό και να αγοράσουν τις συγκεκριμένες αλυσίδες. Θα πρέπει λοιπόν, ξαναλέω, να μπουν στους κινητήριους τροχούς. Αν είναι το αυτοκίνητό μας κίνηση στους μπροστινούς τροχούς, θα πρέπει να μπουν μπροστά. Αν είναι πίσω, θα πρέπει να μπουν στους πίσω τροχούς. Αν το όχημά μας είναι τώρα 4x4,
Θα δούμε πάντα το βιβλίο του κατασκευαστή. Προτείνω να μπουν στους μπροστινούς τροχούς. Αν έχουμε έξτρα λεσίδες, μπορούμε να τις βάλουμε και στους πίσω. Εάν μιλάμε για ένα φορτηγά που έχει διπλά λάστιχα πίσω, θα τοποθετηθούν στους εξωτερικούς τροχούς. Τώρα, πώς θα το κάνουμε. Πριν πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε, θέλω να δω πού θα το κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν να μπουν οι αλυσίδες πριν το πρόβλημα αρχίσει και γίνει πολύ έντονο. Θα πρέπει να σταματήσουμε λοιπόν στη δεξιά μεριά του δρόμου, θα χρησιμοποιήσουμε τα φώτα έκτακτης ανάγκης, θα χρησιμοποιήσουμε το προειδοποιητικό τρίγωνο που δυστυχώς πολλά οχήματα δεν διαθέτουν. Σωστά. Και πρέπει να το πούμε. Και με την ευκαιρία, δράτουμε της ευκαιρίας, να πω και για τον πυροσβεστήρα μας, ο οποίος θα πρέπει να υπάρχει, θα πρέπει να είναι αναγωμωμένος και έτοιμος προς χρήση. Άρα λοιπόν, για να τα έχω όλα αυτά, θα πρέπει να ρίξω μια ματιά στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου, στο port bagage, να δω ότι έχω όλο τον απαραίτητο αυτόν εξοπλισμό και ότι είναι σε κατάσταση να μπορεί να δουλέψει. Μην έχω ένα πυροσβεστήρα ο οποίος είναι 5 χρόνια μέσα και ουσιαστικά τον έχω τσάμπα τον κουβαλάω. Πολύ σωστά. Θα πρέπει λοιπόν να είναι όλος ο εξοπλισμός μαζί με το φαρμακείο έτοιμος. Τώρα, να δούμε λίγο για τις αλυσίδες. Θα σας δείξω τώρα τη συγκεκριμένη αλυσίδα αυτημένου τύπο. Είναι πάρα πολύ εύκολο στην τοποθέτησή του. Κακώς αγχωνόμαστε και συνέχεια λέμε. Συγγνώμη τώρα λίγο για το θόρυβο, αλλά αναγκαστικά είναι αλυσίδες και κάνουν το θόρυβο. Πολλές φορές λοιπόν έχουμε αυτό το άγχος πώς θα το κάνω και πώς θα το βάλω. Είναι πολύ πολύ απλός ο τρόπος. Έχουν σχεδιαστεί για να μπαίνουν από τον οποιοδήποτε οδηγό, κάνοντας έτσι μερικές απλές κινήσεις. Εδώ έχω ένα λάστιχο, το οποίο το έχω κόψει βέβαια για τα πρακτικά των μαθημάτων μου. Όλες οι αλυσίδες λοιπόν αυτού του τύπου, αν δείτε, έχουν μια άρθρωση, μια ένωση. Όπου ο κατασκευαστής λοιπόν που τις φτιάχνει σου λέει ότι προκειμένου να χρησιμοποιήσεις τις αλυσίδες αυτές θα πρέπει να περάσεις την κίτρινη γραμμή, συγκεκριμένα τώρα εδώ το πλαστικό μας, εδώ το κίτρινο, πίσω από το λάστιχό μας. Εδώ για λόγους τώρα καταλαβαίνετε το κάνουμε λίγο έτσι πιο πρακτικό να το δούμε. Και αμέσως μετά που θα το περάσουμε από την πίσω μεριά θα ενώσουμε τις δύο άκρες. Είναι ένας απλός κόμπος, πάρα πολύ εύκολος να μπει. Με το που θα ενωθούν αυτές οι άκρες, θα φέρουμε όλη την αλυσίδα εδώ μπροστά, στην πάνω μεριά, και θα προχωρήσουμε. Το αυτοκίνητο μας, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή πατάει στον δρόμο. Άρα δεν θα μπορέσει να μπει στο 100% αλυσίδα, θα πρέπει το αυτοκίνητό μου λίγο-λίγο να προχωρήσει. Θα προχωρήσω όμως στο επόμενο στάδιο. Εδώ λοιπόν τώρα έχω βάλει την αλυσίδα μου από την πίσω μεριά προς τα μπροστά, και εδώ το γυρνάω λίγο-λίγο έτσι να το δείτε. Για να καταλάβει και ο κόσμος, εφόσον λοιπόν έκανα το πρώτο δέσιμό μου, τραβάω μέχρι εκεί που μου επιτρέπει η αλυσίδα μου να μπει. Αμέσως λοιπόν μετά θα συνεχίσω με τα υπόλοιπα ασφαλιστικά που έχει, προκειμένου η αλυσίδα μου να μπορέσει να μπει σωστά και να μην μου δημιουργήσει πρόβλημα κατά την κίνησή μου. Έχει μεγάλη σημασία να τη βάλω σωστά, αλλά για να τη βάλω σωστά θα πρέπει όμως να αφιερώσω λίγο χρόνο στο μάνιο του αυτοκίνητου, να καταλάβουμε και στο μάνιο των κατασκευαστών της αλυσίδας πώς μπαίνει τελικά αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε προχωρήσει τώρα από την πίσω μεριά. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει ένα ειδικό ασφαλιστικό που περνάει μία άλλη αλυσίδα από μέσα του και έχει μια ουσιαστικά εγκοπή η οποία τι μου κάνει, μου μπλέκει την αλυσίδα και μου την αφήνει να ανοίγει. Πολύ απλό. Αμέσως μετά θα περάσω από τον κρίκο αυτόν εδώ που θα συναντήσω και θα πάω στην απέναντι μεριά να ασφαλίσω. Αυτός ήταν λοιπόν ο τρόπος. Η αλυσίδα μου, όπως θα τη δείτε τώρα, είναι έτοιμη να λειτουργήσει. Με το που θα κινηθεί λίγο το αυτοκίνητό μου, θα σταματήσω να ελέγξω ότι είναι σφιχτές όλες οι αθρώσεις που έχει. Πολύ απλά σφίγγουν από αυτήν εδώ τη μεριά. Αν χρειαστεί να σφίξω, θα κάνω αυτήν εδώ την κίνηση. Θα λασκάρω λίγο, θα τραβήξω λίγο την αλυσίδα μου εδώ, θα πάω στον επόμενο κρίκο και ξανά πάλι θα τεντώσω για να πάω ακριβώς απέναντι. Έτσι λοιπόν. Μπορώ να πω ότι η αλυσίδα μου είναι σωστά τοποθετημένη. No. Και με τον ανάποδο τρόπο ακριβώς θα τη βγάλω από το αυτοκίνητό μου. Τώρα, για κάποιους που δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αλυσίδες, γιατί δεν είναι και ότι καλύτερο, θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν χειμερινά ελαστικά. Είναι αυτό εδώ, όπως οι χώρες, η Γερμανία και όπως πολλές άλλες χρησιμοποιούν. Η διαφορά τώρα των δύο βλέπετε ότι είναι στη χάραξη εντελώς διαφορετική και αυτό το λάστιχο έχει σχεδιαστεί για να δουλεύει σε βαθμούς κάτω από 7. Κάτω από 7 βαθμούς Κελσίου λοιπόν, αυτό το λάστιχο θα παραμείνει μαλακό και έχει την ιδιότητα να διώχνει το χιόνι από πάνω του, σε αντίθεση με αυτό το λάστιχο το οποίο μετά από μερικές στροφές που θα πάρει θα δημιουργηθεί ένα στρώμα πάγου, άρα λοιπόν χάνεται η πρόσφυση. Οπότε για κάποιον που θέλει να πει ότι εγώ κινούμαι και λίγο σε πια ορεινά επίπεδα και σε πια πιο ψηλά επίπεδα ενδεχομένως, καλό είναι να κάνει μια επένδυση της τάξης κάποιων ευρώ, ας πούμε, και να πει ότι εγώ από τον Οκτώβριο-Νοέμβρη μέχρι τον Απρίλιο, ας πούμε, θα έχω στο αυτοκίνητό μου τα χειμερινά λάστιχα. Νομίζω ότι στο εξωτερικό. Είναι μια συνηθισμένη ενέργεια συγκεκριμένη. Δηλαδή, το χειμώνα έχουν τα χειμερινά ελαστικά και μετά, κατά την περίοδο του καλοκαιριού και της άνοιξης, αλλάζουν και εξοικειώνεται πολύ το αυτοκίνητο στις νέες συνθήκες. Εδώ στην Ελλάδα, πάλι έχουμε μια άλλη νοοτροπία.
Ακριβώς. Να σας πω τώρα κάτι και να ξέρει και ο κόσμος όλος ότι πραγματικά το χειμερινό ελαστικό κατά την οδήγηση στον πάγο ή στο χιόνι δεν θα πιστέψετε την απόκτηση που έχει και την πρόσθεση που έχει. Δεν είναι βέβαια σαν να είναι καλοκαίρι και στεγνός ο δρόμος, αλλά είναι πολύ 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 ανώτερο από ότι ένα τέτοιο ελάστικο το οποίο είναι άκρως επικίνδυνο. Γι' αυτό είχαμε και τις συγκρούσεις, αν θυμάστε και στην Παπαναστασίου που έριξε λίγο λίγο χιόνι και είχαμε ένα σωρό συγκρούσεις, μικροσυγκρούσεις. Αν είχαμε τέτοια λάστιχα, πιστέψτε με, δεν θα είχαμε καμία σύγκρουση. Είναι πραγματικά απίστευτα. Ίσως εδώ στην Κρήτη είμαστε. Ίσως δεν θα μπορούσα να πω ότι είμαστε Γερμανία και δεν θα γίνουμε στις καιρικές συνθήκες, αλλά καμιά φορά όμως χρειάζεται. Αν δεν μπορούμε να βάλουμε αλυσίδες, ας έχουμε τις αντιοριστικές κουβέρτες, αυτές που δείξαμε προλίγου. Μπαίνουν και αυτές πάρα πάρα πολύ απλά. Πολύ απλά, έχουν δείχτη φοράς πώς θα πρέπει να κινηθούν, όπως επίσης και τα χιλιόμετρα. Δεν μπορούμε να τρέχουμε 100, είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα. Αλλά θα μας βγάλουν από μια δύσκολη στιγμή και από ένα διέξοδο που θα βρεθώ στο πουθενά, θα κάνει κρύο και βάση εγώ, νόμου, δεν θα μπορέσω να ξεκινήσω το αυτοκίνητο. Μπορούμε αντί για αντιολισθητικές αλυσίδες να έχουμε αυτές τις κουβέρτες που μας δείχνετε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς η νομοθεσία μας δίνει το περιθώριο και αναφέρει αντιολισθητικά, ας πούμε, μέσα τα οποία μπορεί να είναι αλυσίδες, μπορεί να είναι αυτές οι χιονοκουβέρτες όπως τις έχουμε ακούσει, ναι, ή ακόμα και τα χειμερινά ελαστικά. Σκεφτείτε βέβαια πολλά αυτοκίνητα. Ναι, πολλά αυτοκίνητα αναγράφουν, ας πούμε, στο βιβλίο του κατασκευαστή τους ότι απαγορεύει τη χρήση αλυσίδων στο κινητήριο άξονα. Για τους λόγους που θέλει ο κατασκευαστής. Εκεί λοιπόν αναγκαστικά θα πρέπει να έχω τέτοια λάστιχα. Μάλιστα. Όχι αλυσίδες. Θα μπορούσα να βάλω ενδεχομένως κουβέρτες. Αλλά όχι αλυσίδες. Απόρτε, καλό είναι να τα δούμε λίγο στο μάνιουαλ του αυτοκινήτου μας, να αφιερώσουμε λίγο χρόνο. Αν πάρουμε αλυσίδες, να διαβάσουμε το μάνιουαλ. Και εδώ θα ήθελα να δείξουμε ότι είναι με φωτογραφίες πάρα πάρα πολύ απλό. Βήμα 1, 2, 3, έτσι. Κάποια βήματα τα οποία μπορούμε να τα ακολουθήσουμε, να τα κάνουμε. Να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, όπως και στον πυροσβεστήρα που θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να δούμε πώς δουλεύει και πώς μπορεί να κάνει κατάσβεση, το ίδιο πράγμα θα κάνουμε. Μάλιστα. Και σε όλα αυτά. Λίγο χρόνο παραπάνω και πιστεύω θα πάμε. Λίγο χρόνο, καλά. Υπομονή, μία φορά να το κάνει κάποιος αναφορικά με τη χρήση, νομίζω ότι είναι εύκολα τα επόμενα βήματα. Λίγο θα δυσκολευτούμε, μην πούμε άντε τώρα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι αναγκαία διαδικασία, έχει ακριβώς, να κάνει με την. Σωστά. Με εμάς τους ίδιους και με την ασφαλεία μας. Μάλιστα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ας το έχουμε στο αυτοκίνητο, ας το έχουμε και αν δεν μπορέσουμε, μπορεί να μπορέσει κάποιος άλλος να το βάλει. Σωστά. Ας το έχουμε. Σωστά. Να είστε καλά, κύριε Μεϊμαράκη. Σας ευχαριστώ θερμά για ακόμα μία φορά. Πολύ.